Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως βλέπετε, έχουμε αρκετά γένια. Είναι 7 μέρες γένια, λόγω κάποιων συνθήκων. Οπότε σήμερα έχουμε να τα καταπολεμήσουμε. Και έχουμε να δοκιμάσουμε και δύο πραγματάκια. Δεν ήταν τόσο σημαντικά, ας πούμε, για να τα αφιερώσουμε ένα μόνο, έτσι, ένα ολόκληρο βίντεο. Γι' αυτό είπαμε να τα κάνουμε λίγο ταυτόχρονα. Πάμε να δούμε λίγο το σαπούνι που νομίζω θα είναι πιο πολύ έτσι πρωταγωνιστής του βίντεο. Θα είναι από Barrister & Man Lavender, η λεβάντα. Πολύ ωραία λεβάντα αυτή από τον Barrister. Φυσικά μαζί με την λοσιόν του, να το κάνουμε σετάκι. Έχουμε την Omnibus στη βάση, τη ζωική. Σε παραθυσούλα τώρα υπάρχει σε ένα-δυο σαπουνάκι και η vegan Omnibus που έχει βγάλει ο Barrister στο pencil pushers και στο το άλλο το άοσμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες η ζωική. Και λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα αρκετά απλό αρωματάκι, λίγο σκοτεινό, έτσι, μια σκοτεινή λεβάντα σχετικά. Εδώ λέει ότι έχει λεβάντα περγαμόντο γεράνι και λεβάντα absolute. Είναι από τα πιο απλά και έτσι πιο απλά, πιο φρέσκα. Υπερβολή με το απλά, ναι. Έτσι, σαν μονοδιάστατα αρωματάκια του. Βγάζει με μια λεβάντα, αλλά δεν τη λες έτσι full βοτανική σε σχέση με π.χ. το Μπριουέγα του Los Jabones de Josera ή με άλλα έτσι. Είναι πιο κοντά στο Lavender Noir του Ariana Kevans. Είναι προς εκείνη την πλευρά, ας πούμε. Πολύ ευχάριστο αρωματάκι φυσικά, πολύ ωραίο το σαπούνι, άρωμα, συστατικά, όλα αυτά στην περιγραφή φυσικά, όπως πάντα. Και το δεύτερο μέρος του βίντεο είναι αυτή η μηχανή, είναι η Carve. Αλλά δείτε εδώ πέρα, έχουμε μια ανοιχτή πλάκα. Ήθελα λοιπόν να πάρω μια άλλη πλάκα, να την κάνουμε λίγο πιο επιθετικούλα και επέλεξα να πάρω την D. Ήμουν δηλαδή ανάμεσα σε εψιλον κλειστή και σε ντε ανοιχτή και δεν υπήρχε η εψιλον κλειστή εδώ και πολύ πολύ καιρό στο Mangards, οπότε επέλεξα την ανοιχτή, της ντε, ώστε να έχω, ας πούμε, την επιθετικότητα της ντε που έχω ήδη στη κλειστή, αλλά κάπως λίγο ανεβασμένο, ένα κλικ, ας πούμε, ανεβασμένη. Αυτό ήθελα να καταφέρω και νομίζω το κατάφερα κιόλας, γιατί έχω ξυλιστεί αρκετούτσικες φορές με αυτήν και σήμερα θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε και 7 μέρες γένια. Συνήθως το έκανα εκεί σε 2-3 μερούλες γένια το πολύ. Στο καθημερινό μου κλασικό, δηλαδή ξύρισμα στη ρουτίνα μου. Θα βάλουμε και μια Perma Sharp, τώρα θα την τοποθετήσω όταν σταματήσουμε λίγο το βίντεο. Έχει δοντάκια, όπως βλέπετε, αρκετά χοντρά, αρκετά ευχάριστα δοντάκια, δεν σκάβουν έτσι το δέρμα, δεν σου προκαλούν κάτι έτσι περίεργο, και όντως υπάρχει αυτό το αίσθημα, ας πούμε, της ασφάλειας, εμφανέστατο. Δεν ξέρω αν το έδειξα σε βίντεο ήδη ότι έχουμε εδώ γυαλισμένη, έχω πάρει μία κρεμούλα, πώς τη λένε αυτή, μια κοκκινοπή, και την έχω γυαλίσει στο χέρι έτσι χαλαρά και μπορώ να πω ότι okay, θέλει λίγο φροντίδα, ας πούμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο και ο συνδυασμός κρεμούλας μαζί με ξύδι, μαζί με κάποιες εμβαφτίσεις σε ξύδι και γενικά καθάρισμα με απορρυπαντικό για πιάτα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά και το μέταλλο το βλέπεις πολύ ωραίο και κάθεται και ωραία στο δέρμα. Τα πάντα πολύ ωραία, ας πούμε, η απόφασή μου να τη γυαλίσω. Και πινέλωμα στο Mega Roma Colosseum, γιατί έτσι ήθελα λίγο περισσότερο backbone για να δουλέψει καλά τα γένια αυτά και να μπει καλά μέσα, ας πούμε, αφρός σε αυτά τα γένια. Λοιπόν, πάμε λίγο να ετοιμάσουμε εδώ τα πράγματα, να γεμίσουμε και τον πόλο μας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το φόρτωμα του σαπουνιού, το χτίσουμε το φρού και φυσικά και το πρώτο πέρασμα. Έτοιμοι, πάμε να φορτώσουμε. Πάντως, μια εβδομάδα τώρα δηλαδή που έχουν εξειριστώ, ξεσυνήθισα.
Και κάποιοι ξέρω το κάνετε και συχνά αυτό, δηλαδή να αφήνετε αρκετά γένια. Πώς μπορείτε βασικά. Το θέμα είναι εδώ πέρα κάτω στο λαιμό. Μένα με ενοχλεί πολύ σε αυτό το σημείο. Με ενοχλεί. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα. Εντάξει, αντέχετε, okay. Αλλά ναι. Βασικά, εγώ αυτό που έτυχε είναι ότι έχασα έτσι μια-δυο μέρες που έπρεπε να ξυριστώ και μετά είχα στο νου μου έτσι να κάνω ένα καλό challenge, ας πούμε, για να δοκιμάσω την Garv και την ανοιχτή πλάκα και έτσι λίγο με την ευκαιρία, ας πούμε, του καλοκαιριού και όλα αυτά θεώρησα ότι είναι καλό να το... να το δοκιμάσουμε, να το τσεκάρουμε. Τέριαζε κιόλας. Αν και σίγουρα με τέτοια ζέστη θα βοηθούσε να υπήρχε τώρα το καθαρό το δερματάκι για να δροσίζεται το πρόσωπό μου. Βλέπετε πάντως ότι με τόση τρίχα ζορίζεται και να πουληθεί και το σαπούνι, έτσι. Θα το καταφέρουμε όμως. Πού θα πάει. Είναι και έτσι μαστιχωτόμο ρε το... το μπάριστερ. Κάτσε να βάλουμε κι άλλο. Λοιπόν, αυτή η λεβάντα καταπληκτική. Σε ηρεμή σε κάνει. Έτσι να αισθάνεσαι πολύ ωραία. Αν κάποιος δηλαδή, γιατί έχουν πολύ καιρό που βγήκαν αυτά τα σαπούνια Barrister και ήρθαν Ελλάδα, όποιος τότε με ρωτούσε τι άρωμα να πάρει και τέτοια, τον έλεγα ή Σεβίλη ή Λεβάντα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και το Spice επίσης πολύ ωραίο. Αλλά ήθελα έτσι να πω ότι όποιος ήθελε κάτι σχετικά απλό, σε άρωμα και ευχάριστο, η λεβάντα ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, οπότε τώρα το σταματάμε τον αφρό μας και παίρνουμε τώρα τη μηχανή μας να κάνουμε το πρώτο μας πέρασμα για να μπορέσει να πληθεί μετά και πιο καλά ο αφρός μας. Πάμε οπότε με αυτήν την πλάκα. Ένα πυροελάχιστο τράβηγμα γενικά, αλλά... δεν μασάει και πολύ, δεν πιέζω φυσικά. Αλλάζω και συχνά πλευρά. Για να μην μπουκώνει. Καθαρίζω κιόλας με το νεράκι μου. Σε αυτό το σημείο φοβόμουν ότι θα ερεθιστώ και όντως βλέπω κάτι κοκκινίλες που ήδη υπήρχαν βασικά αυτές τις μέρες. Αλλά βλέπω με τη μία να τα παίρνει τα γένια και να μην νιώθει. Δεν θα επιμείνω γενικά. Εγώ αυτό που παρατήρησα τις μέρες που είχα
πιο κανονικά γένια, ας πούμε, ότι γενικά είναι πολύ αποτελεσματική η ΔΕ. Τι ωραία αποτελεσματική μηχανούλα, χωρίς πολλά πολλά πλάκα δηλαδή, να το πούμε καλύτερα, γιατί γενικά την Κάροφ την ξέρουμε. Α, ακόμα και εδώ, καλά ήτανε, ωραία. Ωραία, εντάξει. Εδώ θέλει λίγο να επιμείνει περισσότερο γιατί είναι έτσι και το μουστάκι, εντάξει, μια χαρά. Α, εδώ καλύτερα γιατί άλλαξε και την πλάκα, άλλαξε πλευρά και ήμασταν πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Έτσι θέλει γενικά η νυχτή, θέλει να καθαρίζει για να έχει έτσι καθαρή κόψη και να μπορεί να κόβει πιο εύκολα, ας πούμε, τις τριχούλες. Σίγουρα βοηθάει και το σαπούνι, την ολισθηρότητά του, την προστασία του. Αχ, δερματάκι ωραίο. Τέλεια. Πάμε να ξεπληθούμε και να πάμε και για το δεύτερο μας πέρασμα. Είδατε τι ωραίος αφρός, χωρίς να βάλω παραπάνω σαπούνι, χωρίς να φορτώσω δηλαδή παραπάνω, τίποτα, με το φόρτωμα που είχαμε στην αρχή, μια χαρά. Νεράκι και λίγο δούλεμα και έτοιμος, ωραίος γυαλιστερός, καλυπτικότητα full. Πάμε τώρα δεύτερο περασματάκι. Σχεδόν δεν έχει τίποτα τώρα να πάρει. Εντάξει, κόβει, αλλά καταλάβατε πώς το εννοώ. Πολύ ωραία η αίσθηση αυτή, όπως είπα και στην αρχή, με τα μεγάλα τα δοντάκια. Είναι έτσι πολύ smooth, έτσι πολύ ομαλή. Αισθάνεσαι τη λεπίδα, αλλά πιο πολύ την αισθάνεσαι έτσι πολύ χειρουργικά, πολύ ακρίβεια. Σαν να έχεις ένα εργαλείο εκεί πολύ ακριβές στα χέρια σου. Αντιστέκομαι στο να πιέσω ή να την αφήσω καλά πάνω στο δέρμα, ας πούμε. Γιατί είναι όντως έτσι πολύ smooth η αίσθηση που σου αφήνει. Μάλιστα, μάλιστα. Sorry για τα παιδάκια που φωνάζουν. Είναι βράδυ τώρα βασικά. Προσπάθησα να έχει γενικά ησυχία το βίντεο, αλλά πολλές φορές είναι εκτός των δυνάμεών μας. Πάμε να κάνουμε και λίγο εδώ πέρα στο πηγούνι. Αν και τα έχει πάρει καλά, δεν χρειάζεται.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραία πήγε, πάρα πολύ βαθύ. Και πήγε ακριβώς όπως το περιμέναμε, χωρίς απρόπτα, χωρίς τίποτα. Πάμε λίγο να ξεπληθούμε και να επιστρέψουμε για after save και κουβεντούλα. Έτοιμοι, τελειώσαμε, ξεπληθήκαμε, τα ετοιμάσαμε, τα πινέλα μας, το ένα μας, το άλλο μας και πάμε τώρα να βάλουμε λοσιόν. Ωχ. Καθαρό, ωραίο δερματάκι, σαν να μην έφτασε. Θα βάλω λίγο ακόμα. Οπότε, μπάριστερ λεβάντα, τώρα εδώ το έχω αναστεγνώσει. Πολύ ωραίο άρωμα. Βγάζει έτσι αυτή τη συνθετικούρα τον μπάριστερ όμως, δυστυχώς. Δεν τα λες έτσι και πολύ, πώς να το πω, φυσικά αρώματα. Όλα έτσι βγάζουν μια συνθετικούρα. Άξα, απ' την άλλη όμως είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν και είναι και αρκετά καλή η τιμή του και φυσικά πάρα πολύ καλός απόδοση. Οπότε το καταλαβαίνω κατά κάποιον τρόπο να κάνει λίγο έκπτωση στο άρωμα αυτός και να εστιάσει πιο πολύ στα υπόλοιπα. Έτσι και ωραία συσκευασία, ετικέτες, τα πάντα, ας πούμε, πολύ ωραία. Επίσης κάτι σταθερό που εδώ και περίπου 2 χρόνια, περίπου 1,5 και χρόνο δηλαδή, υπάρχει σε καταστήματα ελληνικά άμεσα διαθέσιμο σε ό,τι άρωμα θέλει ο καταναλωτής, τα διαθέσιμα θέλω να πω, έτσι, μια μεγάλη πληθώρα αρωμάτων και μια πολύ καλή απόδοση σε πολύ χαμηλή τιμή, πιο καλοκαιρινά, πιο χειμερινά, πιο απλά, πιο σύνθετα, πιο βαριά, πιο εσπεριδοειδή, πιο ελαφριά, οτιδήποτε ας πούμε. Μπάλμ, λοσιόν, τα πάντα, είναι πολύ καλή η γενικά όλο αυτό που προτείνει, που δίνει ο τύπος, ο μπάριστερ. Και μετά είχαμε αυτή τη μηχανή, η οποία είναι μια από τις αγαπημένες μου τελευταία, δηλαδή τη στιγμή που την αγόρασα. Εδώ έχουμε την ανοιχτή την D πλάκα με περίπου 0,98 χιλιοστά διάκαινο και 0,13, κάπου εκεί τα έχω βάλει στην περιγραφή. Πολύ ωραίο εργαλείο, αισθάνεσαι ίσα ίσα τη λεπίδα, την κρατάει πάρα πολύ καλά, χωρίς chattering φυσικά και τέτοια. Πολύ φτηνή για όλο αυτό που προσφέρει, πολύ ωραία ποιότητα κατασκευής. Okay, είναι στο ματ της το φινίρισμα, το οποίο όμως μπορεί να φύγει πολύ εύκολα με μια αλυφή και λίγο τρίψιμο στο χέρι και ένα πανάκι μικροϊνών. Θέλει λίγο φροντίδα γενικά, αλλά υπάρχει και η ίδια η εκδοχή της στο ατσάλ που δεν θέλει καμία φροντίδα. Ανάλογα, ό,τι θέλει ο καθένας. Είδατε πώς ήταν τα γένια μου και πόσο έγιναν τώρα. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς προβλήματα, χωρίς κοψίματα, χωρίς ερεθισμούς. Έτσι, εδώ πέρα βλέπετε κάτι ψιλοκοκκινίλες, αλλά αυτά τα είχα έτσι αλλιώς αυτές τις τελευταίες μέρες λόγω της τριχοφυΐας και έτσι αυτές οι μικρές τριχούλες εδώ πέρα γυρνούσαν έτσι ας πούμε προς το δέρμα και το τσιμπούσαν, ας πούμε έτσι το νοχλούσαν. Αυτό τώρα θα φύγει σε μια-δυο μερούλες το πολύ. Πάρα πολύ ωραίο έτσι το νιώθω το δέρμα μου, πολύ βαθύ το ξύρισμα, χωρίς προβλήματα, χωρίς ερεθισμούς, χωρίς απρόπτα. Πάρα πολύ καλή επιλογή θεωρώ. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή να υπάρχει μια επίθεση χωρίς όμως να είναι πολύ έτσι άγρια και μυτερή και τα πάντα και τα δοντάκια πάρα πολύ βολικά. Τώρα κατά πόσο θα με βολέψουν να τα καθαρίζω ανάμεσα στα δοντάκια έτσι και να μην υπάρχουν πολλήματα σε πουνιών και τέτοια, ναι, θα είναι ένα θεματάκι, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο πώς μπορώ ας πούμε, να βάζω κάτι ενδιάμεσα σαν μπατονέτα, ας πούμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες δοκιμές, ας πούμε τόσο πολλά γένια, νομίζω ότι δεν υπάρχει και τόσο νόημα σε τόσο μεγάλη ας πούμε τριχοφυΐα, σε τόσο μεγάλη γενιάδα.
Θα δούμε φυσικά όμως, θα το δούμε στην πορεία. Ελπίζω να σας άρεσε όπως πρώτο είπα. Γράψτε μου στα σχόλια γενικά για τα Barrister και την Omnibus. Γράψτε μου στα σχόλια επίσης για την Carve. Και αν έχετε δοκιμάσει κάποια ανοιχτή πλάκα, εγώ αυτό που βλέπω λίγο στα σχόλια είναι ότι κυρίως όλοι μένετε με τις κλειστές και κυρίως μένετε με τις πρώτες της, ας πούμε, BSD. Λίγοι βλέπω να υπάρχουν, να παίζουν μπάλα έτσι με πιο normal, ας πούμε, πλάκες, πιο normal, καταλάβετε πώς το λέω, με λίγο πιο επιθετικές σε φάση εψιλόν, F, ή αλλιώς βλέπω μετά την J, τελείως, ας πούμε, την full επίθεση, ας πούμε, αυτό. Περιμένω να τα πούμε ποτέ στα σχόλια, να είστε πάντα καλά, περνάτε πάντοτε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να έχετε όμορφα ξυρίσματα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!